Σε ό,τι μη ακούοντων κατέληγαν τα σημειώματα και οι προειδοποιήσει των τεχνοκρατών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου, καλώντα την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για αντιμετώπιση τη οικονομική κρίση. Ο Άντρεα Χαραλαμπούς είπε ότι τον Φεβρουάριο του 2010, όταν η κατάσταση τη οικονομία επιδεινώθηκε λόγω τη υπέρμετρη αύξηση των δαπανών και τη μείωση των εσόδων του κράτου, οι τεχνοκράτε του Υπουργείου με σειρά σημειωμάτων τόνιζαν την ανάγκη λήψη μέτρων. Δυστυχώ, τα μέτρα δεν υιοθετήθηκαν από την πολιτική εξουσία λόγω του πολιτικού κόστου που θα αναγκαζόταν να υπομειστεί. Μετά από συστάσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010, με τι οποίε προειδοποιούσε για την πορεία τη κυπριακή οικονομία, λήφθηκαν κάποια μέτρα προ τη σωστή κατεύθυνση επί Καζαμία, δυστυχώ χωρί συνέχεια. Σύμφωνα με τον Αντρέα Χαραλάμπου, οι λόγοι που οδήγησαν στον αποκλεισμό τη Κύπρου από τι διεθνεί αγορέ το Μάιο του 2011 ήταν η μεγάλη εκθέση των τραπεζών στην ελληνική οικονομία, η μη έγκαιρη λήψη μέτρων για περιορισμό των δημοσιονομικών ελλημάτων και οι συγκρατημένε προοπτικέ ανάπτυξη σε σχέση με το παρελθόν. Η κυβέρνηση θεωρούσε τι συνταγέ του Μνημονίου ω κοινωνικά και πολιτικά μη αποδεκτέ. Η ένταξη τη Κύπρου σε πρόγραμμα οικονομική στήριξη ήταν μονόδρομο, δεδομένου ότι δεν είχαμε πρόσβαση στι διεθνεί αγορέ και δεν λαμβάνονταν μέτρα. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη τη λαϊκή από το κράτο, έκανε λόγο για μπαλωματική λύση, αλλά αδύρυτη ανάγκη, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα συμπαρέσει ρε όλο το τραπεζικό σύστημα στην καταστροφή. Μονόδρομο χαρακτήρισε και την συνένεση τη κυβέρνηση στο ελληνικό κούρεμα, λέγοντα ότι επρόκειτο για προπόθεση που τέθηκε από του Γερμανού για να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέο. Αυτό που μπορούσαμε να ζητήσουμε ήταν να μπούμε από τότε σε πρόγραμμα, προκειμένου να έχουμε μια πιο ευέλικτη μεταχείριση. Ο ίδιο είπε ότι δεν προκρίνει τη λύση του μνημονίου. Έπρεπε να λάβουμε μόνοι μα μέτρα. Το μνημόνιο είναι αναγκαστική λύση όταν δεν έχουμε θάρρο να πάρουμε μέτρα, κατέληξε. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη με νέα κατάθεση του πρώην Υπουργού Οικονομικών Χαρίλαου Σταυράκη.